βλέπετε πολιτικές εξελίξεις στην βάση αυτής της συμφωνίας των Πρεσπών και την κοινοβουλευτική διαδικασία? Κοιτάξτε, το σίγουρο είναι ότι το 2019 θα είναι γεμάτο από εξελίξεις αρνητικές για τους εργαζόμενους, για το λαό μας, και γι' αυτό το 2019 πρέπει να γίνουν αποφασιστικά βήματα στο να οργανωθεί απάντηση σε αυτές τις εξελίξεις. Γιατί τα όσα ετοιμάζει η κυβέρνηση και το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών, που το κύριο της ζήτημα, το μεγάλο της πρόβλημα είναι το ότι σκοπός της είναι να ενταχθεί η γειτονική χώρα στο ΝΑΤΟ, το οποίο σημαίνει επέκταση του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια και στα περί ασφάλειας, να θυμηθούμε ότι το ΝΑΤΟ είναι συνδεδεμένο με πολέμους, με αιματοκύλισμα λαών. Επίσης να θυμηθούμε στο τι πάει να πει ασφάλεια στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, με το ποιους έχουμε συμμάχους. Να θυμηθούμε την επιθετικότητα της Τουρκίας, το τι συνέβη πριν λίγες εβδομάδες με την Αλβανία και επίσης την τοποθέτηση των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ για τα σύνορα της χώρας μας. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, που βέβαια η Συμφωνία των Πρεσπών συνεχίζει και διατηρεί μια σειρά λειτουργισμούς για τους οποίους το ΚΚΕ έχει μιλήσει και γι' αυτό θα την καταψηφίσει συνολικά και για τα δύο αυτά ζητήματα στη Βουλή. Και επίσης υπάρχουν και άλλες εξελίξεις οι οποίες έχουν να κάνουν με αυτό το αφήγημα της κυβέρνησης για τη νέα εποχή, για μια εποχή που βγαίνουμε από τα μνημόνια. Και όμως θα δούμε ότι αυτή η νέα εποχή είναι πραγματικά η εφαρμογή ενός μεταμνημονιακού μνημονίου. Γιατί μιλάμε για το 2019 για 1 δισεκατομμύριο φόρους, μιλάμε για 1,3 δισεκατομμύρια μείωση στη δαπάνη για τις κοινωνικές παροχές, μιλάμε για ότι θα έχουμε την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης στο Φλεβάρι, στο τέλος του Φλεβάρι του 2019, υποτίθεται σε μια περίοδο που έχουμε βγει από τα μνημόνια. Άρα, το ζητούμενο είναι ότι σίγουρα θα γίνουν εκλογές κάποια στιγμή μέσα στο 2019. Δεν πρέπει να υπάρξει καμία αναμονή μπροστά στην ημερομηνία των εκλογών και πρέπει να εκφραστεί να άμεσα. Πρόεδρος, να έρθουν πιο γρήγορα. Λέμε ότι θα πρέπει άμεσα, γρήγορα να εκφραστεί, κινητοποιήσει η οργάνωση των εργαζομένων απέναντι σε όλα αυτά που ετοιμάζει η κυβέρνηση. Και αυτό προϋποθέτει τη συμπόρευση με το ΚΚΕ σε όλα τα επίπεδα. Στους εργασιακούς χώρους, στους αγώνες, σε δημοτικές περιφερειακές εκλογές, στις ευρωεκλογές και στις βουλευτικές εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν. Με μείωση της ισχύως των κομμάτων που εφάρμοσαν την αντιλαϊκή πολιτική και αποφασιστική ενίσχυση του ΚΚΕ. Κύριε Αναστασόπουλε. Κοιτάξτε, κύριε Παναγιωτόπουλε, από την πρώτη στιγμή το κόμμα μας είχε τοποθετηθεί, το ΚΚΕ, ότι θα πρέπει να αποδοθούν όλες οι πολιτικές και οι ποινικές ευθύνες για όλα τα ζητήματα που έχουν προκύψει στο χώρο της υγείας. Και μάλιστα είχαμε πει ότι θα πρέπει να αποδοθούν ευθύνες ακόμα και για αδικήματα τα οποία πιθανά έχουν παραγραφεί. Ένα δεύτερο σημείο στο οποίο είχαμε ζητήσει να φανεί μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία ήταν να αποκαλυφθεί ακριβώς το τι οδήγησε σε αυτά τα σκάνδαλα, που από τη μία μεριά ήταν ο οξύς ανταγωνισμός ανάμεσα σε μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους στον χώρο του φαρμάκου, στον χώρο της υγείας, και ταυτόχρονα το να μην χάσουμε τη μεγάλη εικόνα που λέγεται εμπορευματοποίηση της υγείας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία διαγωνίζονται για το ποιος από τους δύο μείωσε περισσότερο τη φαρμακευτική δαπάνη. Αυτό πάει να πει αύξηση της δαπάνης των λαϊκών οικοκυριών για το φάρμακο. Και το γεγονός ότι υπάρχουν μια σειρά φάρμακα τα οποία δεν είναι προσβάσιμα, έχουν βγει από τις λίστες για συνταξιούχους και πάει λέγοντας. Και επίσης ζήτημα που θα βρούμε μπροστά μας το 2019, στην περίφημη επόμενη ημέρα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι η ίδια με την προηγούμενη, είναι ότι οι μεγάλες ελλείψεις που υπάρχουν ήδη στα δημόσια νοσοκομεία θα ενταθούν. Υπάρχουν περίπου σχεδόν 1.500 αποχωρήσεις γιατρών και πολλές ακόμα νοσηλευτικού προσωπικού, οι οποίες περίπου γύρω στις 1.200 οφείλονται στη λήξη των συμβάσεών τους. Και τι προβλέπει η κυβέρνηση? Το πολύ προβλέπει το 1:1. Προβλέπει το πολύ το 1:1, δηλαδή τη διατήρηση
μιας άθλιας κατάστασης στον χώρο της υγείας. Υπήρχε το 5% πάντως, έτσι παλαιότερα. Ναι, αλλά με αυτό δεν μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι, το μη χείρον βέλτιστο. Το θέμα είναι το τι έχουμε ανάγκη σήμερα και το γιατί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει πάνω στην ίδια ρότα της αντιλαϊκής πολιτικής. Γιατί το 1% σε σχέση με το 5% δεν ήρθε έξω από τα μνημόνια, ήρθε στην ίδια συμφωνία. Αν έπρεπε να συνεχιστεί το 5%, έχει αποδείξει η συγκεκριμένη κυβέρνηση ότι θα το έκανε μια χαρά. Και επίσης, αυτό πρέπει, αυτό πρέπει να δούμε αυτή τη στιγμή, ότι διατηρείται αυτή τη στιγμή, διατηρούνται πολλές ελλείψεις στο χώρο της υγείας, η οποία έχει καταντήσει μία πολυτέλεια για τη λαϊκή οικογένεια και για τους εργαζόμενους, και να έχουμε υπόψη μας ότι αύριο υπάρχουν κινητοποίησεις των γιατρών για το συγκεκριμένο θέμα. Mm. Καταρχάς, θα μου επιτρέψετε. Για την εκτίμηση αυτή, όταν ξαναπάμε σε. Ναι, βεβαίως, θα μου επιτρέψετε μία διόρθωση. Mm-hmm. Κομμάτι της πολιτική μνημονίου δεν είχε μονάχα η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα έχει μνημόνια διαρκείας. Μέχρι το 2060 είναι δεσμευμένη η Ελλάδα με συγκεκριμένα πλεονάσματα, τα οποία είναι ματωμένα πλεονάσματα από το λαό μας και από τους εργαζόμενους. Και μάλιστα ας πάρουμε υπόψη μας ότι πέρα από τις εκτιμήσεις που έκανε ο κύριος Σιμίτης, το ζητούμενο είναι ότι τα επόμενα χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο προβλέπεται επιδείνωση της καπιταλιστικής οικονομίας, που πάει να πει ότι είναι μπροστά μας μια νέα καπιταλιστική κρίση και οι εργαζόμενοι, ο λαός και η νεολαία πρέπει να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν αυτές τις καταστάσεις, ισχυροποιώντας το ΚΚΕ παντού σε όλα τα επίπεδα.